κυρίες και κύριοι φίλοι του αθλητισμού, φίλοι του φίλου του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του φίλου του μπασκετάκι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Elite by Betson, πιο συγκεκριμένα στην δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ Άξονα και Favorites BC για τα play-offs. Ο Άξονας είχε επιρροτήσει στην πρώτη αναμέτρηση 80-70. Λένε το πράγμα την ίδια φορτηγά, για να δώσουμε μόλις 6 παίκτες βρίσκονται για Favorites BC και Άξονα αντίστοιχα. Μεγάλη Λειψανδρία διακατέχει και τις δύο ομάδες. Μάλιστα ο Γιώργος Μαργώνης υπενθυμίστηκε ότι θα είναι θαύμα αν κερδίσει η ομάδα του Άξονα σήμερα. Η ομάδα του Άξονα η οποία βρίσκεται 40 λεπτά κάτι λιγότερο πλέον μακριά από το πολυπόθητο Final Four της Elite by Betson και κάτι λιγότερο από 40 λεπτά μακριά βρίσκεται η ομάδα των Favorites BC για τον break στη σειρά. Μπαλακλάμπη και ο Κωνσταντίνης έχει βγει ένα dump shoot απέναντι στον Τζον Γρήγορο. Είναι έτοιμος, ανοίγει το σκορ για την ομάδα του και για το παιχνίδι γενικότερα. 0-2 λοιπόν, τεχνικά φιλοξενούμενοι πάνω στο Άξονα. Βάσεις για τρεις, το όπλο θα το πάρει, είναι άστοχος, πάρα πολύ ψηλά, θα σβρώξει την μπάλα. Ζανδέσκολο εκεί που είναι ο Κωνσταντίνης. Θα κατεβάσει, τι θα κατεβάσει την επίθεση για τον Άξονα. Γιαννίδης μέχρι μέσα, έβαλε σε δοκιμάσεις και πάλι θα περάσει εκτός. Τιχνόπουλος, θα πάρει ένα screen από τον Διδιάτη. Σε πάει μέχρι μέσα, Τιχνόπουλος στα 8 δευτερόλεπτα. Ζανδές, θα βλέπει τον Σαρόγλου. Στα 4 δευτερόλεπτα, καλό passing game shoot για 3. Είναι εύστοχο από τη βάση πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι και πρώτη πόντι για τους φαβορίτες. 3-2. Μεγόνης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός στη σύνδεση του Άξονα. Σαρόγλου. Σαρόγλου θα γυρίσει. Βιανίδης. Πιο πίσω, Άλεξ, πιο πίσω, πιο πίσω. Σακίδης, 5 δευτερόλεπτα τώρα shoot για 3 από τον Μπουμπουνίση και είναι εύστοχο το Κωνσταντίνης. Λαμβάνοντας από τον Τσιβάνι, ο οποίος έχει ξεκινήσει η κυρία τόσο ως βασικός. Θα δουν κάθε τον Κάτζιος για τον Άξονα και ο Κισίσοβου για τους φαβορίτες. Αντίστοιχα, Πέτρο Θανασίου. Τόπλος, αφού φλέξαμε από τον Κωνσταντίνη, αλλά η μπάλα θα πάει σε πράσινη φανέλα στον Πέτρο Θανασίου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και θα σκοράρει 2 πόντους. 5-5. Βιλιανίδης. Πυρανίδης, Ραούλου, καλό πάνω στην Τζέιμ, Τζιβάνης για 3, είναι εύστοχος και αυτός, 1,3 το 5-8. Λέα μου να φωνάζει από τον πάγκο, ο Κεσίς Ουλού. Τζιβάνης κατεβάζει. Καμβές στην γωνία στα 10 δευτερόλεπτα, Ραούλου πέναντι του. Για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος. Προσβάνει στο ριμπάουντ. Εγώ να σας χαρητήρω από τον παίκτη του Λισμάκου, από τον παίκτη του. Βάνης Κυβριανίδης στα 13. Παίρνει με χέρι στο Μαρκόνι. Το Ζανδέα απέναντί του, ήρθε και από 2 και από το Ζημάση για να κοιτάξει την μπάλα για να κάνει κάτι περίεργο στον χέρι του Τσακίδη. Θα μόνος που μέχρι μέσα, παίρνει τον Κυβριανίδη, είναι άστοχος. Ο Μιγιάντης, Κυβριανίδης μια μακρινή πάσα, θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή τελικά. Ο Μαρκόνις και ο Τζιβάνης αντίστοιχα. Είναι μόνος που φωνάζει ο... από τον πάγκο. Και εσείς ο Γλου για τον Κωνσταντίνη, ο οποίος παραμένει μόνος του. Θα αργεί τον πάνω από την Πιανίδη. Πρόβαση και η Τζιβάνης. Στα 5 δευτερόλεπτα. Θα να γυρίσει δύσκολη προσπάθεια πέρα στο προσωπικό του Λίπαλο. Είναι άσχοβος και αυτός θα πάρει τον πάνω του Μιγιάτης. Ιόγλος. Πέντε Θανασίου. Συγκρατεί την μπάλα απέναντι στον Σιβάνι. Στα 10 δευτερόλεπτα. Στην γωνία του Μάσης. Καλό μας γκέιμ, έχει βρεθεί ελεύθερος. Στην γωνία από ο Χατζη Θανασίου. Θα βγάλει στο Ζανδέο, ο οποίος θα βγάλει το πάλι στο Μιγιάτη, αλλά έχει την μπάλα στα χέρια των προβολητής. Ο Βερπάσης έχει βρεθεί ελεύθερος Χατζη Θανασίου. Είναι τελείωνο χρόνος συγκίνησης. Και δεν πήρε το τρίπολο, μόνο τη γωνία. Το τσίδι σου για 3 και πάλι φέρνει στον Τσόπουλο αυτή τη φορά. Είναι άστοχος, βάλα να περάσει εκτός. Μας την αφήνει να περάσει εκτός. Να δες.
62. Είναι εύστοχο, όπως λέει και ο ρεφ. Τα 8. Όλου. Νάτης Γιαννίδης τώρα στα 13-40. Κοιμάζεται να περάσει από τον πάγκο η μόνο αρχή. Αλλά και το άξονα σου διακρίζει με άστοχο το 23 αυτή τη φορά. Περίτεχνη πάσα, αλλά δεν θα καταφέρει να σκεφτήσει ο Ζωνασίου. Λίγο σίγουρο τη φάση φράζει ο Κεσσουγλου από τον πάγκο. Ο ερώμενος Βασπενδικιάτη. Υπεπέρασε εκτός. Και σε πηγατοχή εκ νέου στον άξονα. Ιβάνης. Ιβάνης, υπάρχουν βήματα από τον Σαρόγλου. Κάτσι και πάλι στον πάγκο. Κάτσιος είχε σημαντικά κάνει κάποιες διατάσεις. Ενδεχομένως δεν είναι τόσο σύντομο όσο νομίζω. Μέσα, και του Θεανασίου. Τζάτης στα 14, θα γυρίσει στη θέση από 2 πολύ καλά. Ρονές, Τόπλος, ένα μακρινό δίποτο, δεν πρόλαβε να πάει ο Κωστοκίδης πάνω και το πλήρωσε. Καθώς τον Κλούσα σκοράρει. 9-8, Αργώνης. Εδώ ποιος είναι, φωνάζει ο Κωστοκίδης από τον πάγκο σου, 2-3 είναι άστοχος ο Αργώνης. Αργώνης, ο Ζαντέ. Τόπλος. 17. Ακόμα δεν έχει γίνει φάουλ στο παιχνίδι και σε αυτό αναφέρει και ο Μαρκόνης. Ο οποίος παίζει καλή άμυνα τώρα. Μινιάκη και πρέπει να βάλει το καλάθι. Γιαννίδης. Πάσα. Ο μόνος του μέχρι μέσα. Προσωπική ενέργεια. Ο δικαιωθεί ο Σαρόγλου. Συνοδοδομένος από τον Κάτιο. Συνοδοδομένη προσπάθεια για να είναι και συμπεριληπτική. Συγκλήσιμ. Λίγο και στο χωριό μου. Τις φλέξεις και anyway, σαν δέστη γωνία. Γιάννης, καλό πάση γέννη, από δύο πάνε τη φλέξιον από τον Κωνσταντίνο μέσα, κλέψει την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Μάσιο. Καλό φάουλ μονάδι, μισή σύγκλου και μάλιστα είναι το πρώτο φάουλ, 3 και 39 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Το 4. Στο Κίδης, Ιβάνης. Άλεξαν πίσω σκίδι κάτω μια παραφορά και πάλι ο Κωνσταντίνης. Τα 15 τώρα. Πάρει ένα σκρίνι στο Μαργόνι. Με το αντές πάνω του, πάει μόνος μέχρι μέσα. Ωραία πάσα, Τιβάνης θα πείσει τώρα στο καλά δυνάστο όπως ο ίδιος πάει για τον δυτικό rebound. Παρόλου προηγουμένως και προηγουμένως διορθώνω. Μια άτομος όμως. Μάσης, καλό μάσης Τιβάνης θα πείσει τη βάλα στο καλάθι. Ως το αντές. Έχω τότε βρεθεί πολύ κοντά στην baseline. Βιβάνης. Μαρκώνης τώρα στα 15. Βοήθεια! Βοήθεια! Και υπάρχει στήριγμα. Δύο πολλές για τον Μιγιάτη. Τώρα πήγε και βγήκε στην πρώτη. Πάει μόνος μέχρι μέσα, θα φύγει την πάρα στο καλάθι από δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δημάσης καθαρίζει το rebound. Σε ένα 2-3 στο άνεσο zoom πήγε να βγάλει μια πάση στο δανείο, ο οποίος συγκράτησε. Δημάσης παραμένει πάνω του και έχουν επιστρέψει παίκτες. Παρόλο που συγκρατήσει την μπάλα, λάθος πάσα. Κωνσταντίνης μια μεγάλη στο τσβάρι. Θα φύγει την πάρα στο καλάθι τελικά ο δεύτερος. Γιατί ακόμα πόντους για το ενεργητικό για το σακούλι και ο λαϊκά. Τουλάχιστον 12 όλα λοιπόν. Να δες. Μάσης, πάλι θα δες στα 15. Τόπλος στην κορυφή αυτή τη φορά. Μάσης και πάλι θα το θανασίσει. Για 3 θα το πάρει. Είναι έστοχος τελικά μετά από αναπήντηση. Δεν από το τέλος μακάριζε. Παρατσάγμα πρόλαβε να πω ότι αστόχησε. Δεν εκτέθηκα τελικά. Αυτή τη φορά δεν πειράζει. Το κάνει άλλη στιγμή. Anyways, θα κίνησε ωραία spin move. Θα γυρίσει πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Τόπλο, ο οποίος παρέμεινε κολλημένος πάνω του.
15-14. Το derby καλά κερδίζει στον Ιχαλίνα, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο. 6-6 παίκτες. Είναι από τα μάτια παλάτα του Κωνσταντινόπουλος. Καθυπά σας. Παιδιά της Ζαντές στη γωνία. Ζαντές. Το αριστερό λεπτό να γυρίσει. Συμπιά 3 θα το πάρει. Θυμάσεις και αυτός εύστοχος. Back to back τρίποντα. Από Χατζηδαθανασίου και θυμάσαι αντίστοιχα. Τους φαβορίτες έχει παραμείνει το Στεφάνι. Παραπονεμένο εντός εισαγωγικών. Και λέει για κάτω από την μπασκέτα. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Ο Μαρκόνης πήρε το παιχνίδι, ο οποίος παραμένει στην κορυφή. Τώρα θα πάει στην κορυφή. Σαρόγλου, στην weak side, 5 δευτερόλεπτα. Φιανίδης, με μόνο στο παιχνίδι μέσα. Θα κερδίσει το καλάθι, θα βάλει και το φάουλ. Ανάποδα. Θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Οκ. Και την έκθεση που μιλούσα προηγουμένως. YTP είναι η φάση μας. Anyways, τώρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη και η μοναδική αλλαγή που έχουν στην διάθεσή τους οι παίκτες του άξονα. Θα μπορέσει να περάσει εκτός. Γκάτζιος περνάει εντός. Ιωαννίδης, άστρος στην πρώτη. Στην τελευταία που ήταν συμπληρωματική βολή. 41 δευτερόλεπτα ακόμα. 2-1 τα ομαδικά φάουλ, 2 μάτια προσέχουν πολύ. Το οποίο δεν είναι πάρα πολύ physical. Με κάποιες εξαιρέσεις προφανώς. Τόμπλος. Στα 19 δευτερόλεπτα έχει στα 9 δευτερόλεπτα και ακόμα περάσει το και στο για 2 όπως λέει ο Ρέφι είναι άστοχος. Ο Τόμπλος μπάλα περνά εκτός. Και είναι για τον άξονα. Φουλ 24 λοιπόν. Συνεπώς στα 22 δευτερόλεπτα όλα είναι για τον άξονα. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Τσοκίδης. Όλοι χτύψα τον αγόρο μου στο τραπέζι. Anyways, θα τους αφήσουμε να ζήσω με αυτό και στο κίνδυνο. Στα 15 δευτερόλεπτα θα έχει μια κινητικότητα από τον Κυπριανίδη, ο οποίος πάει στη γωνία και έχει μείνει ελεύθερος. Ο Σακίδης δεν έχει ζητήσει, δεν έχει πάρει κάποιος κουμπί μέχρι στιγμής. Πάει μόνος του Ραβέλη, ο Κυπριανίδης θα του παίξει τα πόδια. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, έρμο, υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά θα περάσει εκτός. Ο Ρόγλου λέει ότι τον έσπρεχε ο προσωπικός αντίπαλος. 1,4 λοιπόν για τις φαβορίτες, μια μακριά πάσα ο Ζαντές. Τυχνόπουλος συγκράτησε, έκανε μια πάσα. Φορά overpassing, παρά το γεγονός ότι ευστόχησε ο Μηδιάτης, αν είχε κάποια δίκατα παραπάνω ενδεχομένως θα μετρούσε το καλάθι συνεπώς. Και θα μετρήσει 18-16 σκορ που έχουμε μετά από το πρώτο αγωνιστικό δεκάλεπτο. Το ντέρμπι καλά κρατεί λοιπόν στους 2 πόντους που στάει τεχνικά. Και πετύχει 18-16 με 20 φάουλ, επιστρέφω σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και στη Σόλου. Πρώτη κατοχή είναι για τους πράσινους, για τους φαβορίτες. Για τις Θανασίου στη γωνία, ζωντιά 3 θα το πάρει, είναι άστοχος. Αντικό λοιπόν του Σαρόγλου. Τζιανίδη στην κρατή ήταν και ο Τζιβάνης εκεί πέρα. Τζιανίδη στην πόση στην κρατή θα κατεβάσει και την επίθεση. Τζιβάνης. Και πάσα και πάλι στην Τζιανίδη και θα πάρει το. Λοιπόν το πάει μόνο με αριστερό, δύσκολη προσπάθεια. Υπόγειο λέει από κάποιο τρόπο είναι άστοχος. Ο Σαρόγλος αμέσως να μην είναι κάτι σοβαρό. Στο σαγόταν ήταν λάθος. Κύπρι, σου ήταν από τις βολές τα μαράκα. Ο Παπαδόμης λέγει στον Κυπριανίδη που μπορούσε να πάρει το σουτ. Του λέμε τον ελευθέρων βόλων και κάτι άλλο τα οποία παραβλέπονται δεν είναι ιδιαίτερα τηλεοπτικά, δεν τα λέμε, δεν κάνει. Και το Θανασίου, να δες. Η γωνία και σύσσο βλού, στα 8 δευτερόλεπτα. Γιάτισε ένα jump shoot έχοντας από λευκή ελευθερία. Πολύ καλό από τον Ιβάνη. Αστοχός και Γιάννη. Γιάτσιος στα 12 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Θα αποστάρει το μισοκόντο δίπλα του Γιάννη και θα σκοράρει. Στο Ρόβλου. 18 όλα. Και εσύ στο Ρόβλου. Ένα jump shoot έχοντας την πιάλα μας από δύο παίκτες είναι άσχος και πιάνει στο rebound. Γυρίζει το φάλο που ζαβεύει τώρα. Επί σκοπού προφανώς, σήκωσε το χέρι για να την πατάμε το τέλο. Πέμπτος στην επαναφορά. Τσιβάνης. Πάρει ένα screen, καθιστή πάσα. Χριστή από δύο θα υπάρξει jump ball, πραγματι. Δεν ξέρει κανείς Θανασίου και Σαρόγλου. Άξονα μπάλα. Άξονα μπάλα, όπως πήγε η γραμματεία. Το μπελάκι έδειχνε άξονα.
πολύ πολύ η γραμματεία. Λοιπόν, 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Στο τίμη σου για 3, παρά το γεγονός ότι ο Τικτόπουλος ήταν πάνω του, θα σβρώξει την μπάλα ο Τζιβάνης και θα πάρει ο Μουσακίδης. Πιανίδη σου για 3 στα 8 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Τώρα θα πάει πάλι σε φανέλα του άξονα. Πάει μόνος μέχρι μέσα, ο Μουσακίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Προηγουμένως ο Γκάτζιος ήταν εκεί που πήγε η μπάλα και η μπάλα. Ο Γκάτζιος, με βάση περιπτώσει, ο Τικτόπουλος κατεβάζει την επίθεση. 18-20. Σύζογλος, τα 14 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα σκρέμ το Ζανδέ, θα τις Αθανασίου στη γωνία. Καλή άμυνα, την μπάλα εκτός ο Κυπριανίδης. Σωρόγλου περνάει εκτός Μαργόνης στη θέση του. Ζανδέ στην επαναφορά, Τικτόπουλος, στα 6 δευτερόλεπτα. Σύζογλου σου για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος, αλλά μπορεί μπάουν με ερωτηματικό. Συγκρατεί την μπάλα κύριε καμπύλη. Είναι ο τάξονα. Θέλω Γκάτζιο. Τιβάνης. Μαρχώνης στα 15. Γιαννίδης. Τερπίδο. Μαρχώνης σου για 3, είναι άστοχο. Απ' τον Γκάτζιο. Αρνικό rebound. Αστοχολητές. Σύζογλου. Μόνος μέχρι μέσα, ενδεχομένως να μην έχει βρει το φάουλ και το επιθετικό rebound ο Σβρόξης την μπάλα και θα κάνει το φάουλ, αντιαθλητικό όπως λέει ο ρεφ, στην Κυπριανίδη. Λοιπόν, δύο βολές, συν κατοχή για τον άξονα. Βλέπω για μία ακόμα. Σωτήρης. Λύση. Άλλαξε τον Τζιβάνι. Ένα jump shoot είναι εύστοχος παρά το γεγονός ότι ήταν και πάλι προσωπικός τρίπονος ο Τικτόπουλος. Απέναντί του πολυμένος 18-23. Τόπλος και Σύζογλου στη γωνία ο Ζανδές στα 14. Μόλις μέχρι μέσα και Σύζογλου πέρασαν από δύο παίκτες, μπάλα θα περάσει εκτός. Καλό φωνάζει ο Σαρόγλου με τον πάγκο του άξονα. Και Σύζογλου είναι ακόμα μια αναφορά. Παίρνει reflection από τον Κυπριανίδη με το πόδι. Μπορεί να κάνει τελβή να επέμβει κατά κάποιο τρόπο στην ψυχολογία στις φαβορίτες τέτοιες φάσεις. Ένα jump που είναι άστοχο από τον Ιδιάτη. Συγκράτησε την μπάλα ο Τζιβάνης. Από το γεγονός ότι ο Ζανδές ήταν εκεί πέρα και παραμόνευε σουτ για 3, είναι άστοχο. Παρκαρισμένο από τον Κίβη. Συγκρατήσε ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τζιβάνης. Βίτσε ο Ζωκίδης. Πάρε από στάρι, γύρισε ταχύτατα, έβαλε πλάτη στον Τικτόπουλο και κέρδισε για μία ακόμα φορά τη ρακέτα. Φαβορίτες, η ομάδα του άξονα. Τον Κωστοκίδη αυτή τη φορά. Χαμόγελα από τον Γκάρντ. Άξονα. Ζανδές. 18-25 στο σύνδεσμο. Πετά ο άξονα. Στην Βίξα και εσύ ο Γλουσού για 3. Είναι άστοχο. Χωρί μπάουντ από τον Τικτόπουλο. Στο για 3. Κόπηκε το Θανασίου από τον Τζιβάνι. Αλλά η μπάλα θα πάει στο και εσύ ο Γλου. Ο οποίο θα σκοράρει 2 ακόμα πόντου. 20-25. Μαρχώνης. Γιαννίδης μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά μπήκε και είχε βάλει πλάτη στο Σύζογλου και τον Θανασίου. Ωραία, πάει μόνος μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Ζανδές. Αποκρυπτογραφήθηκε η άμυνα του άξονα, είναι μια ακόμα φορά. 18-25, έχει γίνει 22-25, ένα μικρό σερί. 4-0 τώρα για τους φαβορίτες, Κωστοκίδης. Κωστοκίδης. Τιβάνης στα 9 δευτερόλεπτα. Μαργόνης σου για 3, θα το πάρει, είναι αποφασισμένος. Είναι άστοχος, είναι επίσης άστοχος. Είναι αποφασισμένος όμως. Αμυντικό rebound από τον Ιδιάτη. Τόπλος. Περιμένει ο Γκάτζιος πάνω, το παίζει τόσο καλή άμυνα. Ζανδές.
Είναι μόνος μέχρι μέσα ένα jump shoot, είναι άσχολος. Επιθετικό rebound. Και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μηδιάτης έκανε κάποιες προσπίσεις και απελευθερώθηκε παρκώς. 24-25 λοιπόν, 6-0 το σερί των δύο φαβορίτες. Προχώνεις, τέλει μου θέλει τον Τζιβάνι. Γιαννίδης μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Παΐδησε το πληθυντικό rebound, δεν κατάφερε τα δεύτερο rebound. Έτσι ο Γκάτζιος πάνω του, στα 24 λεπτά. 18. Τώρα θα περάσει το κέντρο. Για το κλέψιμο, ο Σικίδης διορθώνω καθώς στη δουλειά είχε σταματήσει την τρίπλα. Εδώ θα ανασύρου. Εστί πάνω μια θα γυρίσει. Εντάξει, σπήριγμα. Έχει ρωτήσει το Μαργόνι. Διεκτικές πνεύσεις αλλήλου εξυδετερώνονται και έχει κάνει και φάουλ ο Μαργόνης. Ζανδές στην επαναφορά. Ζαναθίου. Βάρει Ζανδές, δείξε το κοινόπλο στη γωνία. Έχονται δύο ελεύθερες, έχει δύο παίκτες πάνω από τον Ζανδές. Υπάρχει το φιλί πάσα, δεν θα βγει στην weak side σε πρώτη φάση. Και θα τον κάνει εκεί πέρα, έχει συγκρατήσει ο Μηγιάρης του για τρεις χαρτιζα Ζανδαθίου, είναι άστοχος. Δυτικόρη πάντα του Μηγιάρη, ο οποίος ήταν και εκεί. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Λένε και αυξάνεται το σερί, τρέχουν οι φαβορίτες. Στους 8 πόντους πλέον, από το 18-25 στο 26-25. Κωστακίδης, είναι από τον Τζιβάνι. Τώρα θα σκρίνει από τον Μαργόνι Σουτ για τρεις εκτελέσεις πίσω από αυτό και είναι ευτυχώς ξεκολλάει το ενεργητικό. Του άξονα. Μέσα από τη Σουσοκουλού θα κερδίσει Ζανδές. Ζόπλος στη γωνία ο Χατζηδονασίου. Μέχρι μέσα σκατή πάσα. Έχει στην baseline ο Χατζηδονασίου. Χατζηδονασίου. Και υπάρχει time out που έχει καλέσει η ομάδα των φαβορίτες 26-28, 3-2 τα μοναδικά, 3-18 με την εξελίξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μέσα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Σόνη Καρίνα. Ο Άξονας δεν είναι εξάντλη σε όλο τον χρόνο που είχε στη διάθεσή του. Οι φαβορίτες ακόμα συσκέπτονται. 3-18 λοιπόν για τη λήξη του πρώτου μισού, 26-28 το σκορ. Εάν ο Άξονας καταφέρει να αποδράσει από τη Σόνη Καρίνα, από τις φαβορίτες, αν δεν καταφέρει οι φαβορίτες θα κάνουν τον break και να στείλουν τη σειρά στο 1-1. Ο Άξονας κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει τους Σικάριους. Βρίσκονται με 19 πόντους μπροστά στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, 59-75 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Βρίσκονται πολύ κοντά στο Final Four και η Ρεζίνα έχει περάσει ήδη καθώς οι Ευδόμπερς δεν είχαν καθώς στο πρώτο παιχνίδι. Στακίδης. Στακίδης του για 3 θα πάρει ένα ακόμα. Είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πάρει το rebound. Κυριανίδης επιθετικό, ο Τζιβάνης είναι μια προσποίηση. Κυριανίδης ένα jump shoot έστοχος. 26-30 στους 4 πόντους. Διαφορά. Για τον Άξοντα. Μητόπλος για 3 θα το πάρει έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι εύστοχος, ο Μαργόνης άρχισε να πάει πάνω του και το πλήρωσε. 49-49, ένας περιπέτειες και Lethal Pistols. Μεγάλο μάτς στο πιστό της 10. Στακίδης. Για 3, Στιβάνης έχω τους βεθεί ελεύθερος και αυτός μέσα. 29-33 ο Κάτζιος. Θα ξεχωριστεί να ψυχώνει από τον πάγκο. Άμυνα φανάζει τώρα. Κόπουλος, Ζανδές. Πάλι Κόπουλος. Εσείς ο Γλουσού για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος. Και στο κίνητο rebound θέλει να τρέξει. Έτσι το Ιδιτόπουλο. Ένα σε 2-3 όμως θα περιμένει λογικά για τους άλλους. Συμπέκτες του, Τζιβάνης. Πάρει ένα screen δίπλα του Σαρόγλου, θα το εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο. Για τις πάνω του παρόλα αυτά, 7 δευτερόλεπτα. Δώσε το σου φωνάζει κάποιος. Για 3 Κωστακίδης είναι άστοχος. Αμυντικό rebound το πάρει. Φωνά καλά. Από το Δημάση, Κωστακίδης δείξε φάουλ πάνω στο τρίποντο, δεν κάνω λάθος. Δεν δώσε κάτι τέτοιο, Τζιβάνης.
πάσα στους Ευρωπαίδες από τον 2, είναι άστοχος. Διαλέγει το rebound. Πάτσι φίλημα για φάουλ που έχει κάνει και στην ζωή. Γόνης. Γιβάνης. Άλεξε με αυτόν. Στην εφαναφορά και θα κατεβάσει. Κρυανίδης πάει ταχύτατα αποφασιστικά μέχρι μέσα στα ρόλου. Ο Στακίδης στη γωνία σου είχε 3, θα το πάρει και πάλι και είναι έστοχος απέναντι στο Ζανδέ αυτή τη φορά. Κρύο αίμα από τον Κωνστακίδη. 29-36 Τιτόπουλος. Τιτόπουλος έχει σταματήσει τρίπλα, δύο παίκτες πάνω του. Θυμάσεις. Ένα jump shoot άστοχο από τον Ιβιάτη. Κρυμή πάσα θα συγκρατήσει ο Κωνστακίδης. Ένα jump shoot με τον πλό καλάθι και φάουλ. Και έχει κρυμή τον Ιβιάτη. Ο Κωνστακίδης έχει πάρει προσωπικά. Φαίνεται. Και καταγράφεται και στο ενεργητικό του άξονα, το οποίο λέει να και ανεβαίνει στους 9 πόντους διαφορά πλέον με τη Θανασίου. Θα περάσει στο μαρκέ, θες τη Σίσογλου. Και θα είναι έστοχος τελικά στην πολύ. 29-39, διαφορά στους 10. Πάμε να συνεχίσουμε, φωνάζει τον Πάγκο κάποιος. Τελείς Θανασίου. Θυμάσεις, στα 14. Θα περάσει το τελευταίο λεπτό επίσης της δεύτερης περίοδου. Θα έχουμε περάσει εκτός. Και τον άξονα Σαυρόγλου στην επαναφορά. Βάνης, τώρα θα πάρει μπάλα. Συνδός του φωνάζει και συνδός. Χέρι με χέρι στο Κωνστακίδη. Και με το που πήρε ο Κωνστακίδη στην μπάλα λέει όχι αυτό στο και στο γλου. Για πάσα στον Παγόνι που πάλι στο Διάτ. Τρεις είναι άστοχος. Ο Κωνστακίδης από τη γωνία. Τρία, δύο φώναξε. Ο Κωνστακίδης αναφερόμενος στο χρόνο. Αλλά ο χρόνος ήταν στα ίδια δευτερόλεπτα την κατέντηση. Το άξονα αυτά τα mind games τα μη καταγραφόμενα, στατιστικά, για τη Θανασίου. 10 δευτερόλεπτα, όλα για τους φαβορίτες. Πάρει ένα screen, για τρεις σημασίες είναι άνθρωπος. Κυριανίδης, θα πάρει το rebound, πάρει το φλέξιμο. Από το Δημάση, ενδεχομένως αν έπιανε την μπάλα, ο Τζιβάνης να είχε χρόνο να φτάσει μέχρι το lay-up και να σκόραρε 2 ακόμα πόντους. Παρόλο που θα κάνει τρεις. Δεν συνέβη, 29-39 λοιπόν, στους 10 πόντους έχει στρογγυλοποιηθεί η διαφορά. Υπέρ του άξονα, κατά τη λήξη του πρώτου μισού, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, Ζων Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μισό. Έχει γίνει λίγο repetitive αυτή η φράση, αλλά αφού αυτό κάνουμε. Αυτό λέω, τι να κάνουμε. Πρέπει να βρω κάποιο άλλο catchphrase. Δεν είναι του παρόντος είναι το παιχνίδι που ξεκινάει και η κατοχή είναι για την ομάδα της φαβορίτες. 16 δευτερόλεπτα. Μόνος μέχρι μέσα ανάμεσα από δύο παίκτες ατυπάσεις. Και να αφήσει την πάλι στο καλάθι. Βοήθεια στο πόδι, φαράζει μισή σοβλού. Ο Στακίδης δεν έχει πάει βοήθεια στο πόδι αυτή τη στιγμή. Άμεσα έχει πάρει φάρο του Ζανδέ. Πρώτο φάρο στην τρίτη περίοδο. Είναι παραφορά. Γιουάννης. Ρογόνης. Γιουάννης. Τι παίξει στο καλάθι. Παραβήσει τις τρίπλες. Θα βρεθέσει. Θα γυρίσει. Τώρα θα παραβήσει πλάτη στον Δημάση. Θα γυρίσει. Άστοχος. Το υπόγειο λέει από πλάτη μου συνέβαια. Ξέρεις είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα κινητό στο αφόρυπο. Όταν κάνει την άτωση. Anyways. Έλε Θανασίου. Διαφορά στους 8. Τόπουλος. Είναι ελεύθερος. Δεν πήρε το τρίποδο. Σκαστή πάσα. Ζήτησε και γύρισε καλάθι και φάουλ τον Ιγιάτη. Πάνω που έχει χρωθεί στο Μαργόνι. Τρίτο φάουλ του Μαργόνι. Έχει χρειαθεί και μια τεχνική μήνυμη. Υπενθυμίζουμε στο πρώτο μισό.
Κυριάκος δεν θα έρθει τώρα στο τρίποδο. Σακίδης. Σακίδης πάει μόνος μέχρι μέσα ταχύτατα για μία ακόμα φορά είναι εύκοχος. Σανδές. Γιατί θα γυρίσει για να δούμε, έχει κλειστεί από δύο, θα βγάλει στο δικό μπλοκ. Καλό πάσο πηγαίνει και πηγαίνει ελεύθερο, να δεν παίρνει την τελευταία βάση. Αν μόλις μέχρι μέσα η μπάλα σε τρίχνει, γύρισε, δεν μπήκε μέσα και θα περάσει εκτός. Διανύγεις στην Βαλαφαρά, την πάνεις. Κρινή πάσα. Στην τέλη μεθαίνει στον κύριο Σαρόβλου. 33-41. Πάμε να ετοιμάσει. Καλό πάση γκέιμ. Ζανδές. Πριν τη φλέξα του Κωνστακίδη μέσα, θα κρατήσει και την μπάλα. Κωνστακίδης. Έχει θα φύσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τζιβάνης ένας ακόμα άρτια εκτελεσμένος ευνηδιασμός για την ομάδα του άξονα. 33-43. Γκδόμπλος. Μάσης. Σκαστή πάσα στην πιάτη. 3-4-2 είναι άστοχος. Ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Με μόνος του μέχρι μέσα είναι άστοχος του Άνη Κυπριανίδης. Καλυπτικό από Σακίδης. Σακίδης και το καλάθι θα βγάλει μια πάση στον Τζιβάνη. Πάλι ο Σακίδης ζήτησε θα το πάρει και πριν το πάρει ολοκληρωτικά θα σουτάρει και θα εκτελέσει για τρεις και είναι εύστοχος. Τζιβάνης ήταν πρόθυμα, θα πάει, πήγε. 33-46, 13. Θα ξανά σου. Ζανδές, πήρε από το δικτόπουλο. Πάσα να το δημάσει Κουτόπουλο. 4 δευτερόλεπτα. Για τις εσπέσεις κάτω από το σωμό του Σαρόγλου. Ένα jump shoot είναι έστοχο, τελικά δικαιώθηκε. Σοκίδης. Βαργόνης. Βαργόνης τώρα στα 8 θα παίρνει ένα σκρίνα τον Βαργόνη. Θα τους πήρε και την μπάλα από αυτόν. Σου πια 3 θα μπουμπονίσει ένα ακόμα Κωνστακίδης. Μα ήδη δεν το ριμπάνω θα πέρα να σύγκρινα. Έχει πέρα υπάρχει να περάσει τόσο. Εκτόπουλος. Δεν το είχα δει να σύγκρινα μια παραφορά. Καστή πάσα. Θυμάσεις. Ζήτησε. Και πήρε, έχει κλειστεί από 3 παίκτες ο Μιγιάτης και θα πέσει στην παράβαση. Μπράβο Άμυνα, μπράβο! Μπράβο Άμυνα, φοράζει από τον Βάμυνα. Μιγιάτης. Για 3 Κωνστακίδης και πάλι, και πάλι εύστοχος! 35-49, κάτω χειροκροτούμενος. Φωνητικά χειροκροτούμενος, αν μου επιτρέπετε την πλασία. Από τους παίκτες του, Ζανδές. Και το 4-9, για να δούμε αν θα μπορέσει να κάμψει η ομάδα. Θα προβλήτε στην αίμα. Κρινή πάσα θα περάσει τελικά στο 4-9 παρά το τέρας που πήγε το κλέψιμο. Ο Κυπριανίδης για 3 είναι άστοχος. Σοφοντάνοντας και τον Τζιβάνη. Ο Χατζηθανασίου, Τζιβάνης θα σπρώξει την μπάλα πολύ μακριά εκεί που είναι ο Χατζηθανασίου πιο μπροστά από τον Κυπριανίδη. Ο πρώτος άφησε να περάσει εκτός μπάλα. Και θα φτιάξει το Στεφάνι. Το διχάνει και εδώ. Πολύ ωραία, λίγο. Θυμάσαι. Πάσα θα συγκρατήσει. Σαν νίντζα πήγε ο Κυπριανίδης και τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος ο Κωνστακίδης. 2 ακόμα πόντι. Δούμε και τον Κυπριανίδη ο οποίος επέστρεφε. 2 ακόμα πόντι που βγήκαν από την καλή άμυνα του άξονα και μεταφράστηκαν σε ενεργητικό στην επίθεση. Φέντε Θανασίου. Στην πάσα με Γιάτης. Έχει πάει πολύ στον κόσμο. Το άξονα έχει πέρασει. Για 3 σέκοντα την πληθυνή ελεύθερη στην άσκηση. Ετοιμάσει τη μάχη για αμυντικό rebound από το Σαρόβλου. Παρακόνης. Παρακόνης. Το άξονα μια πάσα θα την βρει στον Γιάννη. Έχει κλειστεί από 2. Βγαίνει να βάλει μια σκαστή πάσα στην κίνηση. Έχει κλειστεί στην κρατή. Μπαλά στο πόδι του. Τζιβάνη. Έχει μέσα στον κόσμο. 8 δευτερόλεπτα. Σύριγμα. Πάμε που έχει βγει στον Γιάννη. Τρίτο.
τρίτο δικό του. Συγκροτεί. Βασίλης Χαραγκινίδης, το φάουλ ένα ακόμα. Από τον Τικόπουλο αυτή τη φορά, να μάθω από την επαναφορά. Αλλαγή τώρα. Μετά από πολύ ώρα ο Γκάτζιος στο βαθμό της του Μαργόνη. Θα να πάρει ξανά στο αρχηγό στο άξονα. Περάσει στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Στη δεύτερη, 35-33. Τόπουλος. Διόχρονος Ιωθανασίου και πάλι Κυκόπλου στα 13. Ιωθανασίου και από δύο παίκτες πάει για το ανάπομπο λέει απ' την εύστοχο το τιμάσεις. Έχει τη γραμματεία ο Φωτσίου. Διαχνίδης. Δεν είναι την επιλογή ο Τζιβάνισου για τρεις πίσω από το σκριν και πάλι εύστοχος ο Κωνστακίδης. Δεν το πιστεύει ο Κυπριανίδης. 37-56. Σε περίπτωση που κερδίζει ο άξονας έχει βάλει πολύ γερές βάσεις ο Κωνσταντίνης για ένα ακόμα μπέτσον MVP. Μάσης. Ήστε από δύο μέσα στην ρακέτα ο Μιλιάτης ένα jump shot τη Μάσης είναι άστοχος. Κυπριανίδης. Το rebound. Βάνης. Θα περάσει μπάλα στον Σαρόγλου. Εδώ είναι ο Μιλιάτης. Δόπουλος. Τόπλος με ένα αριστερό χουντή είναι άστοχος. Θα συγκρατήσει τελικά. Ποιος την πάρει να περάσει εκτός. Είναι μια της φαβορίτης, οπότε τεχνικά κατά κάποιο τρόπο συγκράτησε. Ο Τόπλος συγκράτησε την κατοχή. Εν πάση περιπτώσει, η σύζυγο που θα περάσει στη θέση του Τζανδέ. Τόπλος με προφορά. Η σύζυγο. Για τρεις ο Δημάσης στο σούτ φανάζει ο Μαργόνης από τον Μάρκο. Είναι άστοχος επιθετικό rebound από τον Κεσίζογλου. Είναι άστοχος και πάλι είναι ένα ακόμα επιθετικό rebound. Δεύτερο. Μην πήξε λίγο βούλη κάτω από τη ρακέτα του άξονα ο Κεσίζογλου. Φίλες πέρα λέει ο Μαργόνης τον Μάρκο. Φίλες δικαιό. Κεσίζογλου ο επιμένων νίκησε σε αυτή τη φάση. Το κίνδυς. Παίρνει σκάτια στον Αθίου. Μόνο που με κοινώσα. Να παίξει στα πόδια του Μεσοκοπέδου, δίπολο πέρασαν άμεσα από δύο παίκτες και άφησε την πάρα στο καλάθι για μία ακόμα προσωπική ενέργεια. Δείξε 3-1 ρομαντικά φάουλ. Καθόλου άκυρο. Ακούστηκε πολύ άκυρο τότε που το πέταξε. Anyways, ακυρωμένα αν θες δε. Στους 19 πόντους διαφορά. Μιλιάτης. Συγγνωμία Τικτόπουλος σου για 3. Είναι άστοχος πολύ ψηλά. Δύο παίκτες θα πάρει την πάρα τρίτος. Ελικά ο Κουτακίδης για να περάσει την πάρα κάτω από τα πόδια του Ιωσίσογλου. Συγκράτησε ο Τιμάσης. Το μόνο του μέχρι μέσα ένα running floater. Θα δικαιώσει τον Αντιμασίου, ο οποίος πήγε ταχύτατα κατά μέτωπο. Σαγίδης. Διατάει η Μάτου Κούτσκη σου για 3 και πάλι εύστοχος απέναντι στον Τιμάση. Hey, 41-58. Κανού είναι. Μάσης. Όχι, απλά ξέρασα τα σχετικά του. Μάσης, Τόμπλος. Απλά ξέρασα να πάρει. Να άλλη Μάσης στη γωνία, ο στην πιο γωνία σου. Για 3 είναι άστοχος στον Ριανίδη. Θα πάει μπάλα πάνω του παρόλα αυτά. Είναι άστοχος, τον έχει φέρει και την πάνη, δεν καταφέρει να πάρει μπάλα. Και σαν από μηχανίστε, και πάλι και Σίζογλου. Και πάλι πολλαπλά επιθετικά rebound δεύτερο αυτή τη φορά. Δεν κατάφερε να πάρει το λάθη. Γιαννίδη ζήτησε ο Κωνσταντίνης για τον παιδί ελεύθερο, αλλά ήταν ελεύθερο και έχει πριν δείξει ο οποίο θα στο Τζιβάνι. Δεν θα πάρει το ρεύμα του Κωνσταντίνη, θα πάρει μια πάση στο Τζιβάνι. Υπέροχη! Πάσα! Τι μπήκε μόλι τώρα! Καλάθι και φάουλ! Αφήστε τη φάση! Πέφτοντα στο σαρόμο. Πίστευτο teamwork. Πώς έγινε ο τρένο, δεν θα τρίτο φάουλ του Σίζογλου. Άστοχος στη βολή Έρμπολ. Κάτω τη φάση Έρμπολ. Το μισό του ήταν κάτω με την Basketball Hall.
64 όλα, δεξιά Paper Burst και Lethal Pistols. Πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Κυνηγάνε τον break η Ελλάς Paper. Κτόπλος, οι κάνες βρίσκονται 37 αγωνιστικά δευτερόλεπτα πριν την καθιέρωσή τους στο Final Four. Θα κλαπεί η μπάλα, θα συγκρατήσει τελικά και όχι μόνο θα συγκρατήσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι κιόλας ο Μιάτης. Πρώτη 43-63. Λιβάνης, πέρασε από τον δικό που θα δείξει το φάουλ από αυτόν. Βάνης, το λουπάσα στον Γιαννίδη Κωνσταντίνης. Ένα jump shoot θα το πάρει με τα μπλε, είναι άστοχος. Χωρί πάντ προσπάθεια, δεν κατάφερε να χρυναπώσει την μπάλα. Γιαννίδη στο φάουλ τώρα. Τεχνική ποινή στον... 34. Δεύτερη, στις πρώτη μπάλα. Ζωή, το 34 αποβάλλεται. Έχετε αθλητικό. Ναι, ναι, και εσείς όμως αποβάλλεται, καθώς με την τεχνική ποινή τώρα... πρέπει να περάσει εκτός, θα βρίσκει και αντιαθλητικό στο πρώτο μισό. Αυτό είναι εύστοχος. Έκτες. Γυρίζει Σαρόλου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια είναι άστοχος. Να μέσω rebound. Καλές. Ωραία πάσα σου πια. Τρεις σεγόντες βρεθεί. Ελεύθερος είναι άστοχος. Ο Χαριοθανασίου με επιθετικό rebound. Ένα ακόμα από το δημάτι. Γιάτης, Τικτόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος του για 3. Θα το πάρει, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, δεν ακόμα το δημάσει. Ο Θανασίου συγκρατεί. Σου φωνάζει ο Μαρκόνης από τον πάγκο για 2-1 running floater και πάλι από το χαρτί Θανασίου. Δεύτερη φορά που το κάνει, τη δεύτερη φορά που ευστοχεί. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα, όλα για τον άξονα πριν τη συμπλήρωση του 30 χρονικού λεπτού. Στο γύρι του. Θα πάρει όχι να πάρει το σπίτι τελικά από τον Τζιμπάνη. Μόνο του παραμένει ένα λίγο να πει, ένα... σύνδει το καλάθι. Χωρίς να κοιτάει κάνω, μισθακίδι δεν θα μετρούσε προφανώς. 47-64 λοιπόν.
Κάνουμε 50 χιλιόμετρα να πούμε. Φύγουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή του Σπορ, η Ζωάννη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδο τη πρώτη εκδοχή. Για τον άξονα. Αυτό σου ζητάει. Φτάρει αυτό, λέει ο. Είσαι σίγουρο με τον πάγκο σου για τρει. Είναι έστοχο και πάλι ο Κωστακίδη. Με τον Θανασίου. Ναρδές. Η γωνία του Νόβλου στη Wingside σου για 3. Ο Κωστακίδης δεν πήγε πάνω, είναι άστοχος. Διβάνει στο rebound. Βάνει στην περίοδο στο φάουλ, σήκωσαν δύο παίκτες στο χέρι. Έχει ρωτήσει τον Ζανέ τελικά, το τόπλο σήκωσε και αυτός. Τρίτο Ζανέ. Στο 5, 2 βήματα πίσω. Αγώνης. Κατζιός. Εκείνη συμπιά τρεις και πάλι, αν είναι δυνατόν, τη πήρε και πάλι και έχει κερδίσει φάουλ για τρεις βολές. Συζητήσει και ένα στο πρώτο μισό, θα πάρει τώρα. Τι δικαίωμα για τρεις βολές, μηνιές. Έρθω στην πρώτη. Άστρο στην τρίτη μπαλαμπίκη, γίνεται 2 στους 3 λοιπόν. Τον δες. Ο Ιωάννης Νόπουλος, μόνος μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, είναι άστρο στην ιδιά της. Πολύ καλό κυκλό. Πολύ καλό κυκλό, φανάζει κάποιος εδώ του. Τρίπλες, πέρασε το Ζανδέ ο Ιωάννης. Μόνος μέχρι μέσα, ωραία πάσα νόλουξ στον Κυπριανίδη, ο οποίος μετά από κάποιες προσπίσεις θα φύσει και το κερδίσει και το φάουλ. Να το δημάσει. Βάσεις. 15 δευτερόλεπτα, βάσεις. Ψάχνει μια βάση, θα την βρει. Στον Διθανασίου. Βάσεις πάλι στα 7, έρχεται από μια προσπίση. Θα κερδίσει το φάρο του Μαργόνη. Το τέταρτο, δεν κάνω λάθος. Τέταρτο πράγματι. Σικάριος πήραν τη δεύτερη νίκη. Ενάντια στην Μακάμπη και θα προχωρήσει στο Final Four. Μαζί με Φιωρεντσίνα, άστοχος. Στην πρώτη βολή οδημάσεις. Έφτασα στη δεύτερη. 48-72. Βάνης. Μαργόνης. Συγγωνία σου για τρεις είναι άστοχο έρβολο από τον Κάτζιο. Μάξε, τον Θανασίου τώρα να πάρει μπάλα. Να τη στέλνει πτέρυγα. Τον Θανασίου στην weak side, ετοιμάσεις. Παίρνει στον Κυπριανίδη. Για τις, στα 6 δευτερόλεπτα. Για 3 θα το πάρει, απέναντι στον Κάντζιο. Είναι άστοχος ο Κάντζιος Θανασίου. Πολύ ψηλά ζωντές. Και ο Κωστακίδης μπάλα θα περάσει εκτός. Και είναι για τις φαβορίτες. Στην καταφορά. Ένα jump shot για 2, η μπαλαμπίτη μου είχε μαρκαρισμένο από τον Διάτη. Μαργόνης. Σου για 3, μετά από προτροπή στην παίκτη, πάντα το φόρεξε κάποιος. Δείξτε φόρεξε. Ιδιαίτερα το είπε, πάντα. Έμπολ. Είναι το θελεύθερο στο Μαργόνης.
παίζει ο ρυθμός. Δεν είναι πολύ ψηλός ρυθμός ποτέ στο παιχνίδι, αλλά έχει πέσει ακόμα περισσότερο. Έχουμε εντύπωση στα τελευταία 7 στην τέταρτη περίοδο. Μάχης του Λιθανασίου έχει βρεθεί σε περιοχή. Δεν είναι άστοχος, σπρώξει την μπάλα στον κάτσιο. Ο Αργώνης πάει μόνος μέχρι μέσα. Ακούς του κόστος ανάμεσα στους δύο παίκτες. Πολύ δύσκολο. Θα πάρει το rebound του Τόπουλος. Τόπουλος στη γωνία σου για 3. Είναι άστοχος, την μπάλα μπήκε και βγήκε προς τα δε. Αργώνης στο rebound. Γκαζόνι κάποιος έξω από τη σχόλια κανένα. Καλή πρέπει να είναι αυτό, θα συνεχίσουμε να προσέχει όσο γίνεται. Την αφορά η κράνος. Παίρνουμε χέρι, μπάλα θα περάσει εκτός στο πόδι του, γιατί είναι σκηνό λάθος. Μικρό δωράκι για τους φαβορίτες. Τόπουλος στην αφορά. Με τον Θανασίου. Θα δες. Δες μέχρι μέσα τον Γιούρος, δεν είναι εύστοχος. Προσωπική ενέργεια μία ακόμα. 50-72. Τσιβάνης. Βαγγίδης. Αλλά στην κατεύθυνση πάει μόνος του μέχρι μέσα. Κάλυψε πολύ τα παιδιά και ένα αέριο χώρο και θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Δύο ακόμα πόντι. Τόπουλος. Βαγγίδης Θανασίου. Μια πάσα θα βρει τον Μικιάτη. Στα 12. Του οποίου προσπάθεια αναχαιτήθηκε. Κάτι και τώρα έχει βρεθεί. Θα χάσει την μπάλα και θα κάνει την τρίπλα. Θα είπα να έχουμε συγκροτήσει την μπάλα από την πάση του Παγκίτη. Κοιτόπουλος. Μάχη κόπηκε αλλά με φάλου του Γιαννίδη. Δύο βολές. Πάσε εδώ στην πρώτη βολή. Μην ετοιμάσεις. Δεν έτσι όμως τη δεύτερη. 51-74. Για 3 Κωνσταντίνες στα 19 δευτερόλεπτα μαρκαρισμένο. Δεν θα μπαριάζει ιδιαίτερα Κωνσταντίνες από τέτοια. Άστοχος. Τόμπλος. Στα 20 σκαστή πάσα σαν θέση. Βρέθηκε, απελευθερώθηκε από τον Μαργόνι, είναι άστοχος όμως. Μαργόνι θα πάρει το rebound. Παρά την προσπάθεια για το επιθετικό του Μιτζάτη. Μαργόνης. Τσιβάνης χέρι με χέρι στον Κάτζιο. Πάλι Μαργόνης στα 10 τώρα. Για την επίσης του άξονα. Μαργόνης θα γυρίσει. Πάλι πάλι στο 1 δευτερόλεπτο θα γυρίσει. Δεξιά από υπόγειο. Εκπαρόμενο αυτό που έχει κάνει 2 φορές στο Τριανίδης. Θα είναι μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα της ανασύγουν τα χέρια. Πέρασε τον Κάτζιο. Και στον ακολουθούσε. Βάνης χέρι με χέρι του Κωνσταντίνη σου για 3 απέναντι στον Κρυστόπουλο και πάλι είναι άστοχος. Τον δες. Απέναντι στον Κρυστόπουλο και πάλι κόμμα είναι άστοχος. Σου για 3 έτσι όπως έτσι ο Κωνσταντίου. Έλα, πάμε. Όχι απέναντι στον Κρυστόπουλο κόμμα και πάλι είναι άστοχος. Είμαι φιλόλογος στην προηγούμενη ζωή, για αυτό που ξέρετε. Anyways, Βαχίδης θα γυρίσει, ωραία, νόλοκ πάσα για 3 σέκοντες με 2 λεπτά στο κάτω, τον ανοίχνεσαι όντως μέσα στη ραγιά του Βαχίδης, είναι άστοχος όμως ο δεύτερος, ο πρώτος και ο δεύτερος. Θυμάσεις, στα 18 δευτερόλεπτα θα ζαντές. Θανασίου. Στόπουλος. Η γωνία μηγιά της ένα jump shoot, είναι έστοχος, το πιθανό τίποτο. Είναι 8-74. 16 πόντους διαφορά. Σακίδης. Σακίδης, ωραία πάσα, πάει για το ανάπτυδο λέει άπτυτα κατάφερε ο Κυβιανίδης. Ο Θανασίου, Κρυστόπουλος για 3, είναι εύστοχος ο Θανασίου. Παρά την υπερπροσπάθεια να παρεμποδίσει το σουτ. Τσιβάνης. Στα 1.96 λοιπόν.
Θα κλέψει την μπάλα ο Δικτόπουλος, βάζει το 40% στον Ball Handling του Κωνσταντίνη. Σε ξέρω θερότητα, σκαστή πάσα στην κρατή και κερδίζει και το φάουλ. Τρίτο. Ο Μιβιάτης. Κωνσταντόπουλος, θέλουμε να φορά, Ζαντές. Αντιφλέξει ώρα από τον Κωνσταντίνη. Ζωή δίπερα, όχι. Ζαντές. Άλεξε την κορυφή. Δημάσεις. Με το Δημάσεις σου για τρεις χαντες Αθανασίου. Μαρκαρισμένος ο Δέκαδες. Δευτερόλεπτα είναι άστοχο, στην μπάλα το περάσει εκτός. Δεν κατάφερε να συγκριθεί ο Μιτσιάτης, είναι πόσο πάρα θα περάσει εκτός. Παγώνει. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Από την κορυφή του Μιτσιάτης, θα το πάρει από την γωνία και τελείς. Κάτι στον τρόπο, κάτι στον Ασίου. Ακλαπή μπάλα. Από τον Κάτζιο. Για τρεις άστοχος ο Κωνσταντίνης, ο οποίος έρχεται, δεν θα καταφέρει να συγκριθεί την μπάλα όμως. Από τον Ιβάνι. Κωνσταντόπουλος, στα 17. Κωνσταντόπουλος πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάψα από δύο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Running floater. Είναι εύστοχος. Πιέζονται κάπως οι παίκτες των φαβορίτες. 13 πόντους διαφορά σε 63-76, Κωνσταντίδης. Κλείστε! Φωνάζει ο Μιδιάτης, το χείλης πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, έβαλε και αυτό το καλάθι. Απέναντι στο Δημάση. Ζωνές. Ζωνές άλλαξε τον Δικτόπουλο, πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια να μπει το καλάθι. 65-78. Έχει τη διαφορά κάπως. Συνόμαστε πρώτον πυλών για την έναρξη της Crunch Time επισήμως στη Σαντικαρίνα. Παρδόνης σε πολύ χαμηλό τέμπο. Στον Γιατρής θα το πάρει με ταμπλό, είναι άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα και πιανίδης, αλλά εκεί που είναι ο Ζαντές. Ο Ζαντές πάει μόνος του, ανάμεσα από δύο καλάθι κεφάλαιο του πιανίδη. Από τον Τζιβάνι διορθώνω. Για πού σκέφτες καζόνι ρε παιδιά, έξω από τη σόρκα. Τόσο γκάζια. Αλλά με προσοχή. Είναι άστοχος στη βολή ο Ζαντές, πήγε το πληθυσμόριο πάντως δεν υπάρχει. Θα κέντρεις. Σήμως Crunch Time στον Ιταλίνα, Γκάτζιος ένα μακρινό δίποτα, είναι έστοχος. 67-80. Στόπουλος, άρχισε να το ετοιμάσει. Σκαστή πάσα στη γωνία, έχω τέσσερα για τρεις. Έστοχος το μάτρος του Ζαντέ. 70-80. Τεζαβού καθώς 80-70 είχε κερδίσει ο άξονας στο πρώτο παιχνίδι. Και είναι 23, αφημένη για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Κωνστακίδης, εταιρείς το φάλο του Δικτόπουλο. Τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φαβορίτες. Τζιβάνης στην επαναφορά. Μοργόνης. Πάλι Τζιβάνης. Αυτή η πάσα πήγε να βγάλει στον Κωνσταντίνη, ο οποίος ήταν εκεί πέρα, έκανε κίνηση, έκοψε σου για τρεις συνάστοχος από την γωνία. Ο Γκάτζιος, ο Ζαντές, η κλειστή από δύο θα γυρίσει, θα μετρούσαν, έμπαινε. Θα ρίξει σε δύο βολές. Ο Ζαντές, στους 10 πόντους διαφορά έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό. Θα να δούμε στο μπάσκετ, όλα γίνονται. Άσχος και στη δεύτερη, κάτσε στο rebound. Κάτσε ως Κωνστακίδης. Μαρκώνης στη γωνία σου για τρεις ερώτες. Ελεύθερος είναι εύκολος αυτή τη φορά, 70-83.
Κοιμάσεις. Στη γωνία Μητσιάτη. Δεν θα καταφέρεις να κερδίσεις τις δομές. Και είναι καιρός αυτού η μπάλα δεν πέρασε εκτός. Γιονίδης. Σημείο της τελευταίας επιθέσης που θα δούμε απόψε. Θα γυρίσει δύσκολη προσπάθεια φάουλ. Θα να κάνουμε το δημάσιο. Χίλια ευχαριστώ μας έδωσε το μάτς. Είναι ο συγκρότης Πρεμίδης. Άστρος δεύτερη. Λίγο με τον εαυτό του λίγοντας κάποιες μηδιάτες. Όχι ιδιαίτερα τίποτα μηδιάτες. Όλη η επίθεση για τις φαβορίτες, πάει και το κλέψιμο, ο Κυπριανίδης θα κλέψει τελικά. Ο Γκάτζιος. Και αυτό θα είναι το τελικό σκορ, 70-84 κερδίζει. Και τη δεύτερη φορά ο Άξονας, αυτή τη φορά με 70-84, είναι στο Final Four και θα αντιμετωπίσει τους Σικάριους στο El Clásico του Βασιλιάκη Σαλονίκα League για τον ημιτελικό. Για τον έναν εκ των δύο ημιτελικών. Οι Paper Bears κέρδισαν τελικά 74-72 τους Lethal Pistols. Πάμε για ένα ομιλικό τρίτο παιχνίδι σε αυτό το match-up. Συνεπώς, περιμένουμε, έχουμε αναμονή ένα ακόμα παιχνίδι. Φιωρεντίνα, Σικάριος και Άξονας. Είναι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες που έχουν περάσει στο μεγάλο Final Four. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Ευχαριστώ στο τέλος σας από όλους όσους συνεργάστηκαν για το τοπικό οξυστικό υλικό. Γεια μου στη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας.